Βρισκόμαστε στην Ουγκάντα και συγκεκριμένα στη δυτική πλευρά της χώρας, κοντά στα σύνορα με το Κονγκό. Μπήκαμε στο τζιπ και πάμε στο Εθνικό Πάρκο Μπουίντι, που έχει ανακηρυχθεί μνημείο παγκόσμιας φυσικής κληρονομιάς από την UNESCO. Απολύμανση ποδιών ήταν αυτό, για να μην μεταφέρουμε καμιά ασθένεια μέσα στο δάσος. Από εδώ θα ξεκινήσουμε τη σημερινή μας περιπέτεια. Κάναμε ένα briefing, μας είπαν τις βασικές πληροφορίες και τώρα μπήκαμε σε group. Τα group είναι maximum μέχρι 8 άτομα και έχουμε μαζί μας έναν οδηγό, έχουμε ένα άτομο με όπλο και επίσης αν θέλουμε παίρνουμε και κάποιον porter, κάποιον που θα μας βοηθήσει να κουβαλήσουμε τα πράγματά μας. Αυτό ουσιαστικά δεν το κάνουμε επειδή δεν μπορούμε να κουβαλήσουμε τσάντα μας, αλλά ένας τρόπος να στηρίξουμε την τοπική κοινωνία, επειδή όλοι αυτοί είναι από τα γύρω χωριά και ουσιαστικά έτσι έχουν εργασία. Δίνεις $15 και στηρίζεις μια οικογένεια. Θα πάμε να περπατήσουμε στο δάσος με την ελπίδα να δούμε γορίλες. Τους γορίλες του βουνού. Είναι ένα πολύ σπάνιο είδος γορίλα που υπάρχει μόνο σε αυτή την περιοχή του πλανήτη. Υπάρχουν συνολικά 1066 τέτοιοι γορίλες σε όλο τον πλανήτη. Το 50% από αυτούς τους 1066 ζουν σε αυτό εδώ το δάσος, το Μπουίντι. Και κάθε οικογένεια έχει έναν αλφα μέιλ, τον μπαμπά που λένε. Και αυτός ο μπαμπάς έχει τη χαρακτηριστική ασημένια πλάτη. Γι' αυτό το λόγο αυτοί οι γορίλες λέγονται και silverback gorillas. Οι ασημόπλατοι γορίλες. Βασικά μόνο ο μπαμπάς της κάθε οικογένειας έχει ασημένια πλάτη. Ο φρουρός που έχουμε με το όπλο είναι για να τρομάξει, να πυροβολεί στον αέρα και να τρομάξει κάποιον γορίλα σε περίπτωση που δείξει κάποια επιθετικότητα. Αλλά ποτέ δεν έχει χρειαστεί να σκοτώσουν κάποιο γορίλα. Άκουσα ότι πριν από κάποιο διάστημα υπήρχε ένας λαθροκυνηγός που σκότωσε ένα γορίλα εδώ πέρα, τον πιάσανε και έφαγε 20 χρόνια φυλακή. Ο γορίλας που αναφέρω ήταν ο Ραφίκη, 25 χρονών, και ο λαθροκυνηγός που τον σκότωσε καταδικάστηκε σε τελικά μόνο 11 χρόνια φυλακή. Πάμε τώρα σε κάτι που πονάει. Πόσο κάνει αυτή η εμπειρία? Μόνο και μόνο με το εισιτήριο για να μπεις εδώ πέρα και να πας να δεις γορίλες κοστίζει $600. Επίσης στη Ρουάντα υπάρχουν αυτοί οι γορίλες, λιγότεροι σε αριθμό, και εκεί μπορείς να πας να τους δεις, αλλά εκεί το εισιτήριο κάνει κάπου $1,000. Πιο ακριβό είναι από εδώ. Α, παρεμπιπτόντως, μας φιλοξενήσαν εδώ και μας καλύψαν αυτό το κόστος. Και ο σκοπός είναι μέσα από αυτό να μεταφέρουμε την εμπειρία σε εσάς και να ανακαλύψουμε αν πραγματικά αξίζει. Είναι τελικά μία από τις κορυφαίες ταξιδιωτικές εμπειρίες που μπορείς να κάνεις στον πλανήτη? Είναι κάτι που σε αλλάζει σαν άνθρωπο? Αυτό θα διαπιστώσουμε σήμερα. Θα πάμε 10 λεπτά με όχημα μέσα στο δάσος και μετά θα συνεχίσουμε με τα πόδια. Αφήνουμε το όχημα και από εδώ και πέρα συνεχίζουμε με τα πόδια. Τι απίστευτο μέρος! Ποτέ μου δεν μπορούσα να φανταστώ ότι η Ουγκάντα έχει τέτοια τοπία. Είμαστε περίπου στα 2.000 μέτρα υψόμετρο, μέσα σε τροπικό δάσος, αυτό που λέγεται rainforest, δηλαδή βροχοδάσος. Και η θερμοκρασία είναι τέλεια, νερά παντού, καταπράσινο τοπίο, νιώθεις λίγο σαν να είσαι στην Κωνσταρίκα. Η πεζοπορία σε αυτό το σκηνικό είναι μοναδική εμπειρία, αλλά όχι ότι πιο εύκολο μπορείς να κάνεις. Τα μονοπάτια είναι στενά, με πολύ λάσπη και έντονη βλάστηση. Το παντελόνι είμαι σίγουρος ότι θα γίνει ένα με το χρώμα του χώματος. Τι βλάστηση είναι αυτή!
Αυτές ήταν πατημασιές από ελέφαντα. Υπάρχουν κάποιοι ελέφαντες που ζουν εδώ πέρα. Όσο περπατάμε, επειδή είναι και αρκετά κουραστικό και θα περπατάμε για πολλή ώρα, δεν φοράμε τη μάσκα. Αλλά μετά, όταν θα φτάσουμε στους γορίλες, πρέπει οπωσδήποτε να τη βάλουμε. Για να προστατέψουμε τους γορίλες. Το δάσος αυτό λέγεται και απροσπέλαστο δάσος Μπουίντι. Τώρα καταλάβαμε για ποιο λόγο λέγεται έτσι. Εν τω μεταξύ έχει άπειρη υγρασία. Θα έλεγα υγρασία επίπεδου σάουνα. Είναι αρκετά κουραστικό το περπάτημα εδώ πέρα. Και επειδή έχει ψωμετρικές αυξομοιώσεις, αλλά και επειδή είναι δύσκολο το τερέν. Γενικά πρέπει να προσέχεις πάρα πολύ που πατάς. Εντάξει, είναι με ευκολία μία από τις πιο εντυπωσιακές πεζοπορίες που έχουμε κάνει ποτέ με το Happy Traveler. Συνιστάται εδώ να φοράμε σκούρα ρούχα για να μην τραβάμε την προσοχή της φύσης και κυρίως των ζώων που θα πάμε να συναντήσουμε. Αυτό που κάνουμε τώρα μπορεί άνετα να διαρκέσει ολόκληρη μέρα. Μπορεί απλώς να πηγαίνουμε πάνω κάτω στο δάσος και να ψάχνουμε τους γορίλες. Αλλά κοιτάξτε τι κάνουν εδώ από το Εθνικό Πάρκο για να είναι όλη η διαδικασία πιο εύκολη και να υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες οι επισκέπτες να δουν τους γορίλες. Από τις 6:30 το πρωί, την ώρα που ξημερώνει, υπάρχει ομάδα εδώ πέρα ανιχνευτών που πηγαίνει στο δάσος με σκοπό να εντοπίσει την πορεία των οικογενειών των γορίλων. Ενημερώνει το δικό μας οδηγό με walkie-talkie και έτσι μπορούμε εμείς πιο εύκολα και πιο γρήγορα να εντοπίσουμε τους γορίλες. Και αυτός είναι και ένας τρόπος να τους προστατεύσουν, γιατί δεν πηγαίνουμε μπούγιο οι διάφορες ομάδες μέσα στο δάσος, πηγαίνουμε σε συγκεκριμένα μέρη και είμαστε χωρισμένοι σε διαφορετικές περιοχές. Μόλις ακούσαμε τα χαρμόσυνα νέα, εντοπίσανε γορίλες, εδώ πιο πάνω στο βουνό, πάμε προς τα εκεί. Μακριά τον είδα. Πλησιάζουμε τώρα σιγά σιγά. Λέει ότι μας κατάλαβαν και έρχονται να μας χαιρετήσουν. Χαίρονται που μας βλέπουν, που είμαστε εδώ. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι είμαι τόσο κοντά σε ένα τόσο όμορφο ζώο. Ήρθαμε στο σπίτι τους και καθίσαμε να τα πούμε. Εν τω μεταξύ νιώθει τόσο άνετα μαζί μας που άραξε και σχεδόν είναι έτοιμος να κοιμηθεί εδώ 2 μέτρα μπροστά από μένα. Εντάξει, δεν υπάρχει το πώς μας κοίταξε. Παίζει να είναι από τις πιο συγκινητικές στιγμές στη ζωή μου. Μερικές φορές η φύση έχει την απάντηση σε κάθε μας ερώτημα. Νομίζω ότι αυτό το βλέμμα του γορίλα έδωσε πολλές απαντήσεις σε φιλοσοφικά ερωτήματα που ταλανίζαν το μυαλό μου. Και ελπίζω να πέτυχε το ίδιο και σε εσάς. Η δύναμη της εικόνας σε τέτοιες περιπτώσεις είναι τεράστια. Να το στο Silverback, ο γορίλας, το αφεντικό. Λέγεται Μπουέζα αυτός. Πήρε το όνομά του από έναν γέρο που ήταν στο χωριό και αγαπούσε πάρα πολύ το βουνό. Όταν πέθανε, δώσαν το όνομά του στο γορίλα. Είναι 26 χρονών. Αν κάποια στιγμή ένα άλλο αρσενικό μεγαλώσει πολύ, μπορεί να φύγει και να πρέπει να κάνει τη δικιά του οικογένεια. Αν πεθάνει αυτός, κάποιος άλλος από τα αρσενικά, το επόμενο σε ηλικία, αναλαμβάνει τα ενία της ομάδας. Υπάρχει ένα μικρό που όλα ανεβαίνει στα δέντρα που παίζει, ξέρεις, πάει η οικογένεια σε ένα μέρος και το παιδάκι είναι όπου πηγαίνει, ανεβαίνει σε δέντρα, ανεβαίνει, πάει και παίζει παιδική χαρά και τέτοια. Έτσι είναι αυτό. Αυτοί οι βουνίσκοι γορίλες δεν έχουν εχθρούς. Γι' αυτό γενικά ζουν πολύ ήρεμα και εμάς δεν μας φοβούνται, επειδή γενικότερα δεν φοβούνται. Δεν υπάρχουν πολλά πράγματα
που τους ανησυχούν. Το μόνο που τους νοιάζει είναι να βρουν τροφή και να ζευγαρώσουν για να διαιωνίσουν το είδος. Ο μόνος τους εχθρός είναι οι κακοί άνθρωποι. Εν τω μεταξύ, πόσο φοβερό είναι να σκέφτεσαι ότι ένας γορίλας που έχει μπροστά σου είναι ο ένας από τους 1066 που υπάρχουν στον πλανήτη. Δεν θέλω ούτε καν να σκέφτομαι μια στιγμή που θα μειωθούν ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, πρέπει να έχουμε και πολύ ωραίες φωτογραφίες. Θα ανεβάσω ένα άλμπουμ στο Instagram που θα έχει τις καλύτερες από τη σημερινή ημέρα. Αλλά νομίζω ότι αξίζει να διαλέξουμε μερικές και να συζητήσουμε τώρα. Πάμε μουσικούλα και απολαύσει φωτογραφίες. Αυτό ήτανε, φεύγουμε, αποχωρούμε. Άνετα, ήτανε μία από τις κορυφαίες ταξιδιωτικές εμπειρίες που έχουμε ζήσει με το Happy Traveler. Το μόνο κακό είναι ότι δεν ήταν εδώ το άλλο μισό του Happy Traveler, η Ηλέκτρα. Θα πρέπει να ξανάρθουμε με την Ηλέκτρα. Έχει κάτι περίεργα μυγάκια. Γενικά εδώ αν έχεις θέμα με έντομα και κουνούπια θα ζοριστείς ιδιαίτερα και μια πολύ καλή ιδέα είναι να κουβαλήσεις αντικουνουπικό. % από αυτά τα έσοδα, από τα χρήματα που δίνουμε, πηγαίνουν για διάφορα κοινωνικά project εδώ στην περιοχή και για την προστασία γενικότερα του περιβάλλοντος και του δάσους. Πήραμε δίπλωμα, ορίστε, Happy Traveler. Θα το κορνιζάρουμε και εννοείται θα το κρατήσουμε για την έκθεση που θα κάνουμε κάποια στιγμή. Θα είναι μια έκθεση η οποία θα είναι παρουσίαση βιβλίου και θα έχει όλα αυτά τα πράγματα.